Ρατσισμένος, είναι απογοητευμένος, είναι αειδιασμένος. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Ειλικρινά, τώρα με το χέρι στην καρδιά, γνωριζόμαστε, θα στην έκανα έτσι κι αλλιώς. Δεν θα σου απαντήσω. Θα σου πω πολύ ειλικρινά, φιλικά, σε το μικρόφωνο τώρα, γιατί θα σου πω γιατί και να πω, ρε φίλε, δεν θα γράψουν ποτέ αυτό που θα πω. Μα δεν γίνεται, εδώ γράφει. Θα γράψουν την τεστ, τι είπε ο τάδε. Τι από μόνο δημιουργείται μια ίντρικα και τρέφονται άνθρωποι γύρω από αυτό. Δεν είναι ίντρικα, είναι ότι αισθάνεται ένας άνθρωπος για κάποιον άνθρωπο με τον οποίο υπήρξαν φίλοι και κάνανε μαζί επιτυχία επί τρία χρόνια έτσι. Ρε Τζόρτζ, θα έχω πει τόσες φορές. Πραγματικά στο λέω πολύ ειλικρινά, δηλαδή δεν έχει νόημα. Κάμια ρε Τζόρτζ, βλέπει. Το Σάγκη δεν του ρωτάει κανείς. Πιστεύω θα το ρωτήσω μετά από την ευκαιρία. Δεν δίνει. Τώρα δεν είσαι ειλικρινής. Γιατί έχει δώσει συνεντεύξεις και δεν έχουν ρωτήσει. Εγώ αν κάνω. Τι γίνεται στο χώρο, φίλε. Παίρνει, ξεκινά και λες μην με ρωτήσει αυτό. Έλα, προχώρα, άστε το. Αφού ξεκινάει τη συζήτηση, λέω να με ρωτήσει τώρα για τον Γιώργο. Αυτό ξέρει. Τώρα τι, χαζίμαστε. Τι δεν δίνει συνεντεύξεις τώρα. Έχει δώσει και στη Βαλαβάνη, έδωσε. Γιατί το κάνει αυτό. Εμένα ρωτά. Μην το κάνουμε, φίλε. Μόνο κακό μου κάνει. Απαντάω εγώ είτε ειλικρινά. Φίλε, είτε καλό πω. Είτε ειλικρινά προσπαθώ τον εαυτό μου. Πάντα εγώ την πληρώνω, φίλε.